πολύ γράφεις για τη σωτηρία της ανθρωπότητος και απαντώ ότι όταν σώζεις τον εαυτό σου, δεν σώζεις την ανθρωπότητα. Δηλαδή, το ουσιώδες είναι να σώσουμε την ψυχή μας.
Είναι αυσίδες και φωνές που είχαν παγώσει και δεν σάλευε καμία. Έμοιαζε του πατέρα του η φωτογραφία. Του την εγύρισα ίσια και είδα πάλι τον αγνοούμενο με το κεφάλι κάτω. Όπως ο Ρήγας, ο Βανές και η Δάμα ανάποδα. Οι δωμένοι βρίσκονται ίσια, έτσι κι αυτός ο άντρας ειδωμένος ίσια γυρίζει ανάποδα και σε κοιτάζει. Δεν είναι μια φωτογραφία στο χέρι. Η συναυλία είναι για πολλούς μία ακόμη συναυλία από αυτές που μάθαμε πως η Ιερά Μητρόπολη Ρεβενών οργανώνει κάθε έτος τέτοιες μέρες με την ουσιαστική, οφείλουμε να τονίσουμε, καθοριστική ευλογία του Σεβασμιωτάτου μας Μητροπολίτη και πνευματικού μας Πατρός, κυρίου Δαβίδ,
που αγγίζει τα 10 έτη ποιμαντορίας του στον ευλογημένο τόπο μας και με την οργάνωση από το Κέντρο Νεότητας. Μια συναυλία όμως έχει πολλά περισσότερα από μια σκηνική παρουσία και η συγκεκριμένη κουβαλά πολλά μηνύματα. Το μήνυμα πρώτα και κύρια ότι απόψε ανάμεσά σας έχουμε εκπροσώπους από την Κύπρο, τους ανθρώπους που ήρθανε να χτυπήσουν τα τύμπανά τους στην παράλληλη διοργάνωση που συμβαίνει στην πόλη μας και τους ευχαριστούμε πολύ. Μετά από εδώ θα έχουν το δικό τους γλέτη στην πλατεία μας. Ένα επόμενο μήνυμα είναι αυτό της έντεχνης δημιουργίας σε πείσμα της αντιαισθητικής εποχής μας και ενάντια στις κάθε είδους εξαρτήσεις. Εξού και η υπέροχη συνεργασία με τους ορίζοντες τόσα χρόνια. Και γι' αυτό τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ξέρετε, είναι σπάνιο και πολύ παρήγορο να βλέπεις και να ακούς τα μικρά παιδιά να σιγοτραγουδάνε αυτά και τέτοιου είδους τραγούδια. Ένα άλλο μήνυμα είναι αυτό της εξαιρετικής σύμπραξης των φορέων της πόλης μας. Μητρόπολη, ορίζοντες, περιφέρεια, δήμος, αλλά και Μητρόπολη Φρουρίρης, Πεσπών και Ερορδέας. Φέτος, ακόμη πιο ειλικρινά, ακόμη πιο έμπρακτα, τους είμαστε υπόκριοι. Σεβασμιώτε Φλωρίνης, κύριε Ερηνέ, αγαπητοί ορίζοντες, κύριε Αντιπεριφερειάρχα, κύριε Δήμαρχε, κύριε Αντιδήμαρχη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή τη συμμετοχή και τη βοήθεια. Και γι' αυτό το λόγο καλούμε με τη σειρά πρώτα τους ορίζοντες, την υπεύθυνη εκ των οριζών της Φανής Γολονίσκου να έρθει να δει το, να δώσει το δικό της χαιρετισμό ως συνδιοργανωτής. Μια μέρα την οποία υπενθυμίζουμε πόσο σημαντικό είναι και εκ μέρους του Κέντρου Πρόληψης να προσπαθήσουμε να κρατήσουμε στο μυαλό όλων μας τον στόχο που είναι η ευαισθητοποίηση της παγκόσμιας κοινής γνώμης από τις επιπτώσεις της χρήσης ναρκωτικών ουσιών και την παράνομη διακίνησή τους. Το Κέντρο Πρόληψης λοιπόν καθημερινά με τη δράση του τονίζει τη σημασία της πρόληψης σε αυτόν τον αγώνα. Ένα αγώνα ατομικό που πρέπει να δίνει καθημερινά ο καθένας μας ενάντια σε κάθε μορφή εξάρτηση για τη φροντίδα της ψυχικής του υγείας, αλλά και έναν αγώνα συλλογικό στον οποίο θα πρέπει να συμμετέχουμε όλοι μέσα από οποιαδήποτε θέση ή ρόλο που έχουμε για την προάσπιση και προαγωγή της ψυχοκοινωνικής υγείας ολόκληρης της κοινωνίας. Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν είμαστε σήμερα όλοι εδώ σύμμαχοι σε αυτόν τον αγώνα. Να ευχαριστήσουμε και να συγχαρούμε την Ιερά Μητρόπολη που δεν ξεχνά ποτέ αυτή τη μέρα, καθώς και το θέμα των εξαρτήσεων και όλους όσους συμμετείχαν για να πραγματοποιηθεί αυτή η εκδήλωση. Την Περιφερειακή Ενότητα Δρεμενών και το Δήμο Δρεμενών. Σας ευχαριστώ πολύ. Να καλωσορίσω και εγώ με τη σειρά μου τη σημερινή εκδήλωση που είναι αφιερωμένη στη μεγαλώνωση. Καθώς φέτος συμπληρώνονται 50 χρόνια από την τωρητική εισβολή στη ματωμένη μας Κύπρο. Μαζί θα απολαύσουμε την ετήσια καθιερωμένη συναυλία κατά των εξαρτήσεων που πραγματοποιεί η Ιερά Μητρόπολη Γρηβανών, πάντα σε συνεργασία με το Κέντρο Πρόληψης κατά των εξαρτήσεων της ΠΕΕΨΙΝΟΝ Γρηβανών ορίζοντας και το Δήμο Γρηβανών. Καλωσορίζουμε στην εκδήλωση τη Μελίνα Κανά, τον Γιώργο Καλογύρου και τον Μανώλη Χατζημανώλη. Επίσης, καλωσορίζουμε τις φοροδίες της Ιεράς Μητρόπολης Φλωρίνης και της Ιεράς Μητρόπολης Γρεβενών. Με τους μαέστρους, κύριο Λυσία Τάσιου και η κυρία Φωτεινή Κιουλέγα. Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά όλους εσάς για την εδώ παρουσία σας. Η σημερινή παρουσία σας μας εμψυχώνει και μας δίνει δύναμη για την περαιτέρω κοινή προσπάθεια. Ευχαριστώ πολύ. Εμείς ευχαριστούμε και οι περιφερειακοί και οι καλοί και καλαβίνουν του χρόνου ανεβάζουμε levels, ανεβάζουμε επίπεδα. Ήμουν πρωτοετής φοιτητής στη Θεσσαλονίκη
εκείνη τη μαύρη μέρα, όταν ήλθε το μαντάτο όπως οι Τούρκοι εισέβαλαν στο νησί μας. 50 χρόνια από τότε, η ανθρωπότητα ποτέ δεν ανέπτυξε δράσεις, πρωτοβουλίες και μηχανισμούς να παρεμβαίνει σε βία γεγονότα, σε απάνθρωπες πράξεις. Δυστυχώς, 50 χρόνια υπομένουμε ένα φρικιαστικό καθεστώς που κρατάει διχασμένο το νησί. Οι Τούρκοι που ευθύνονται για βάρβαρες πράξεις κατά του έθνους και του ελληνισμού. Οι Τούρκοι που άφησαν αυτή τη χώρα 40 χρόνια σε σιγή, βρήκαν την ευκαιρία σε μια απομακρυσμένη γωνιά του ελληνισμού να εισβάλλουν. Ο ελληνισμός δεν θα μείνει ποτέ ήρεμος και δεν θα ησυχάσει ποτέ αν δεν αποκατασταθεί αυτό το βάρβαρο γεγονός και δεν ενσωματωθεί και η αμόχωστος στον εθνικό μας κορμό. Θα ήθελα επίσης σήμερα και για τα δικά μας. Παρατηρείτε όλοι μια ενωτική συνεργασία που σήμερα φέρνει ένα πολύ σημαντικό αποτέλεσμα. Μια πλούσια εκδήλωση με ικανότατους καλλιτέχνες που μας τιμούν με την παρουσία τους σήμερα εδώ στα Γρεβενά. Αναπτύσσονται ποικίλες δράσεις και πυκνώνουν διαρκώς. Έχουμε μια συνεργασία με το Μητροπολίτη μας, την Περιφέρεια, την Αντιπεριφέρεια, τον κοινοβουλευτικό μας εκπρόσωπο και το Δήμο. Δεν νοείται δηλαδή ένας τόπος να μην έχει τις δυνάμεις του ενωμένες. Δεν νοεί ένας τόπος να είναι διχασμένος, γιατί αυτός ο τόπος είναι ιερός και πλούσιος. Έχει ήρωες που έχησαν το αίμα τους για να γίνει αυτός ο τόπος δεύτερος κάποια χρόνια πριν. Δεν νοείται λοιπόν να μην έχουμε ενωμένες τις δυνάμεις μας. Αυτός ο τόπος των μεγάλων δασών, των πλούσιων οικοσυστημάτων. Αυτός ο τόπος που έχει πλούσια ιστορία, ένας ιερός τόπος. Να μην χαίρει αυτά που μπορεί και πρέπει να έχει. Να τον κοσμούν συνεχώς επιτεύγματα και οι κάτοικοι εδώ να ευημερούν. Έχουμε ιερό χρέος λοιπόν όλοι μας να πετύχουμε και θα το κάνουμε. Να είστε καλά όλοι! Η συναυλία λοιπόν αυτή φέρει και άλλα μηνύματα, επιτρέψτε μου άλλα δύο. Το μήνυμα καταρχήν της πολιτιστικής πρότασης. Δεν κάνουμε μία συναυλία κατά παραγγελία, αλλά μία συναυλία που έναν ολόκληρο χρόνο κάποιοι εργάστηκαν πολύ σκληρά, με πολλούς πειρασμούς, με έναν σκοπό, να φωνάξουμε πως η Κύπρος ζει στις καρδιές των Βρεβενιωτών που έχουν αφήσει ανθρώπους στην εισβολή, όπως αυτό μαρτυρά και το μνημείο το οποίο βρίσκεται στην πλατεία μας. Και όλο αυτό το εγχείρημα, να ξέρετε, δεν είναι διόλου εύκολο, πιστέψτε μας. Και γι' αυτό όσοι βρίσκονται πίσω από αυτή την οργάνωση, πραγματικά τους οφείλουμε καρδιακές ευχαριστίες. Τέλος, το τελευταίο μήνυμα ίσως, αλλά όχι το έσχατο, είναι αυτό το μήνυμα των προσώπων. Δηλαδή ότι αυτή η συναυλία, πιότερο από όλα τα άλλα, είναι αντάλμα των προσώπων μας, της φιλίας που ποτέ δεν σβήνει ή αυτής που ήδη ξεκινά. Αυτό βλέπετε, αυτό ακούτε. Δυστυχώς, τόσο η κυρία Αμαλία Τόκα, η οποία λόγω σοβαρότατου οικογενειακού θέματος της τελευταίας στιγμής, όσο και ο φίλτατος Κυριάκος Καραλαμπίδης λόγω της προχωρημένης ηλικίας, δεν κατέστηκε ιδίω δυνατόν να είναι παρόντες όπως θέλαμε, επιθυμούσαμε, ώστε να τους τιμήσουμε σαν μικρότεροι. Όμως, παρόλη τη σοδεία επιθυμία, τα τιμητικά τους δώρα θα τους σταλούν. Ούτως ή άλλως ευχαριστούμε γιατί πέρα από την αμόχωστο βασιλεύουσα των δύο, μας χάρισαν εικόνες από το ίδρυμα του Τόκα, αλλά και από το προσωπικό αρχείο του Κυριάκου Καραλαμπίδη, όπως και βλέπετε και θα δείτε εικόνες από το προσωπικό αρχείο του Ομιλούδη.
Thank you.
Με κλείστα τα μάτια πάντα τραγουδάω γιατί στην καρδιά μου ζεφύρος φυσά. Έλα σκορπισέ με ζεφύρε σαν στάχη. Thank you.
έχετε μια όμορφη ζωή. Βρεθήκαμε σε μια χοροδία που τότε εντάξει ως φοιτητές ήταν κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Το θέμα είναι ότι δεν είναι να το δεις ως σημαντικό τη στιγμή που το βιώνεις, αλλά μεγαλώνοντας, φεύγοντας. Ήταν ένα μεγάλο σχολείο για μένα το να είμαι 8 χρόνια από τα 10 που, τα 9 που έζησα στη Θεσσαλονίκη. Ήμουν μέλος και σολίστ της χοροδίας νέων Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Δεν το πράγμα οφείλεται σε μια εξαιρετική μελωδία που άλλο σχολείο που μάθαμε το πώς λειτουργεί σωστά μια ενορία. Τότε ήταν ο Σεβασμιώτατος ήταν εφημέριος τότε και ήταν το αποκούμπι όλων μας. Στη συγκεκριμένη χοροδία στη συγκεκριμένη χοροδία, στη γαλαρία πίσω του Μπάση, είμαστε, είναι ο Οδυσσέας,
η αδελφιά μου. Και πάντα δίπλα μου, δεν μπορούσα να κρατήσω την αδελφιά μου, πάντα Χρήστος ο Κούρτης. Ο Κούρτης Χρήστος, ο Κούρτης. Εικόνες απίρουκας. Δηλαδή ήταν πραγματικά φεύγοντας και μεγαλώνοντας και πιένοντας εγώ πίσω στον τόπο μου. Και προσπαθήσαμε να είχαμε ένα θησαυρό μέσα μας για να μπορέσουμε να, για να μπορέσω εγώ τουλάχιστον να σταθώ στα πόδια μου πηγαίνοντας πίσω στον τόπο μου για να μπορέσω να προσφέρω τούτα τα οποία πήρα εγώ ζώντας όχι μόνο στη Θεσσαλονίκη αλλά ως μέλος τούτης της μεγάλης οικογένειας που με μαέστρο μας τον Χρυσόστομο Σταμούλη πραγματικά τι να πω, νομίζω ότι έκανα μας ανθρώπους. Επίσης να πω ήταν το Χρήστος ο Ξαγγέλης, ο οποίος άλλαξε καθόλου. Ήταν πάντα αέρα που βγήκε μαζί μας και άλλη μεγάλη καρά που έρχεται πάντα μέσα μου τόσα χρόνια φεύγοντας. Γη των κοριτσιών που γεννούν, γη των αγοριών που μεθούν, γη του μοίρου που γενετήσουν, Κύπρος της αγάπης και τραγούδισαν μαζί με όλους αυτούς.
ή μάλλον διεύθυνα. Ότι δεν του λέγα, μπορεί να με αγώνα με προστάτια, με κάνω το πολύ, αγωνίζεται τα παιδιά σας, τα παιδιά μας και πραγματικά έχει προσφέρει πολύ όμορφες στιγμές στη πόλη μας. Ευχαριστούμε πολύ τον Τιμή. Ο έτερος μαέστρος, που είχε καταλάβει τις κυρίες μας, αλλά ελπίζουν να πούνε εκεί κάποια στιγμή. Ο Οδυσσέας Τάσκλος. Θα σας ευχαριστώ όταν γνώρισα την χοροδία το ύψος τόνου. Τραγούδησαν όμως οι κύριοι συντελεστές. Παιδική χοροδία Ιεράς Μητροπόλεως Πατέρα και ομά που είστε κάτω πίσω με μέσα ευχαριστίες του δεσπότη σας. Επίσης, παιδική χοροδία ένας μητροπόλης των Ελλών. Τα παιδιά όλων μας. Και τέλος, παιδική χοροδία της Ιεράς Μητροπόλης των Ελλών. Ξέρετε, είναι πολύ δύσκολο μετά από μια τέτοια ωραία βραδιά να μιλάς. Το καλύτερο απ' όλα είναι η σιωπή για να κρατήσεις αυτά που έζησες. Αλλά τι να κάνουμε, πρέπει κάποιος να πει το διευκόν. Αλλά να σας εξομολογηθώ, εγώ καρτερώ μέχρι το πρωί για να συνεχίσουμε αυτή την ωραία βραδιά, για να στείλουμε τα μηνύματα από τα ωραία Γρεβενά σε εκείνον τον τόπο των Καμένων που πολλά πονεί και δεν είναι τίποτα άλλο παρά ακριβώς αυτή τη ζεστασιά της αγάπης που όλοι ζήσαμε αυτήν εδώ τη βραδιά και η αποστασιά, η ξεκούραση δηλαδή από τον κάματο όλες αυτές τις καθημερινότητες. Γι' αυτό λοιπόν δεν θέλω να πω τίποτα άλλο παρά μόνο να ευχαριστήσω όλους σας, άρχοντες, καλλιτέχνες, τραγουδιστές, παιδιά, μικρά, μεγάλα, όλους σας, και να ευχηθώ με την καρδιά μου έτσι να δώσει ο Θεός να ανοίξουν και πάλι οι ορίζοντες ώστε να έρθει σε αυτόν τον τόπο τον πολύπαθο η ενότητα, η αγάπη, η ελευθεριά και επίσης αφού και η εκδήλωση που γίνεται κάθε χρόνο μπορεί να γίνεται στις 26 του Ιουνίου που είναι η μέρα κατά των εξαρτήσεων. Έτσι ακριβώς να δώσει ο Θεός να είναι μια μέρα πραγματικής ελευθερίας για όλους, αγάπης, χαράς και ενότητας. Καλό βράδυ και ο Θεός βοηθός και καλή φώτιση σε όλους μας, αφού άλλωστε είμαστε στην μεγάλη εορτή της Πεντηκοστής και του Αγίου Πνεύματος. Δεν φεύγουμε, καρτερούμε. Με νόημα. Ο σου, ο σου, ο
την πατρίδα αγαπά. Βλέπω ο άνθρωπος πρέπει την πατρίδα αγαπά. Έτσι λέει και ο πατέρας μου συγκρινά. Έτσι λέει και ο πατέρας μου συγκρινά. Ευχαριστούμε.